να χαζέψουμε μέρη που έχουμε καιρό να δούμε. Κάποιοι άλλοι από εσάς που ίσως δεν τα έχετε δει και ποτέ. Μιλάμε για ένα νησί που κάθε του κομμάτι είναι το κάτι άλλο. Σου θυμίζει κάτι τελείως διαφορετικό. Η δε κάτω του πλευρά, που εγώ τη γνώρισα μεγάλη τώρα πριν από λίγα χρόνια, η νότια πλευρά της Κρήτης, παιδιά, είναι ένα αριστούργημα. Και όσο δεν έχει να πατήσεις πουθενά ή δρόμο για να κατέβεις και κατεβαίνεις σε κατσάβραχα, είναι ένα αριστούργημα. Μα ένα αριστούργημα. Και τι μέρη, και κρυμμένα μέρη. Που, να το πω τώρα, μην μπλακώ. Αυτό που λένε, μην μπλακώ και πάρα πολύ. Όχι, ένα νησάκι. Όχι, μην καίμε τις ερημιές, παιδιά. Μην καίμε τις ερημιές. Θα μου το πει μετά, γιατί τελείω τυχαία, παιδιά, θα κάνω τον Ιούλιο ένα road trip κάτω 10 μέρες στην Ελλάδα. Είναι εξώφυλλο σε ένα περιοδικό, είναι πια πολύ μεγάλο. Βρε, πέτυχα μέχρι ταβερνάκι στην Νότια Κρήτη, τόσο δάνεια στα άλλα. Και μου βγάλαν το βιβλίο, το περιοδικό, πώς το λένε αυτό, τα πιο γνωστά στο εξωτερικό που είναι για ταξίδια. Και βλέπω και το έχει μέσα το τόσο που δείχνει. Τέσσερα τραπεζάκια και μια σταλίτσα σε μια παραλία που λες, μα δεν θα έρθει κανείς, μόνο να περάσει κανένα φουσκωτό από εδώ ή κανένα βαρκάκι, ξέρω εγώ. Και όμως το είχαν μέσα, παιδιά. Για να δεις ότι οι ξένοι τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Οι ξένοι τα ξέρουν και επιλέγουν να λένε σημεία στην Κρήτη και πηγαίνουν πάντα κάθε καλοκαίρι εκεί διακοπές. Είναι φοβερό και δεν μιλάμε για κοσμικά μέρη και για μέρη τα οποία τα ξέρει. Αυτό δεν έλεγα. Άρα πάμε λίγο να τα δούμε για να μην επαναλαμβανόμαστε. Φύγαμε. Βγαλμένες σαν από παραμύθι, οι θάλασσες της Κρήτης είναι φημισμένες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ελαφωνήσι, Μπάλος και Δρόδασος όλες διεκδικούν μια θέση στο πάνθεον των πιο όμορφων σε ολόκληρη τη γη. Παραλίες που απαιτούν οδήγηση σε κακοτράχαλους δρόμους και σκονισμένους χωματόδρομους. Βραχώδη βοσκοτόπια και πεζοπορία σε φαράγγια πριν κατακτηθούν και άλλες σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από τα αστικά κέντρα. Η λίστα είναι πραγματικά ατελείωτη, ακόμα και πέρα από τα μεγάλα ονόματα. Οι παραλίες στο βορρά του νησιού είναι οι φιλόξενες της υπόθεσης. Προσβάσιμες από παντού, οργανωμένες και με πλήθος δραστηριοτήτων. Στα μπόνους, τα σχεδόν πάντα ζεστά νερά. Παρά την εύκολη πρόσβαση, και εδώ βρίσκονται άγνωστα νερά ακόμα και σε πολλούς από τους ντόπιους. Σε κοντινή απόσταση από τη μεγαλούπολη του Ηρακλείου βρίσκονται τα Μάλια. Είναι εύκολο να αποφύγει κανείς την πολυκοσμία και τον συνωτισμό της παραλίας των Μαλίων και να βρει καταφύγιο λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Η παραλία αυτή είναι γνωστή ως ποταμός, καθώς εδώ εκβάλλει ένας μικρός χύμαρος που δημιουργεί τον σπουδαίο υδροβιότοπο των Μαλίων. Λίγο πιο δυτικά συναντάμε τους εξωτικούς κολπίσκους που δημιουργούνται στο ακροτήρι του Σαραντάρι. Είναι πραγματικά υπέροχες παραλίες με ήρεμα νερά, καθώς το ακροτήρι τις προστατεύει από το κύμα. Πολλές παραλίες έχουν και ιστορικό ενδιαφέρον, όπως το Τομπρούκ, μία από τις αγαπημένες παραλίες των Ηρακλειωτών και το όνομά της θυμίζει την ομώνυμη αρχαία πόλη λιμάνι στα ανατολικά παράλια της Λιβύης. Η Αγία Πελαγία πήρε το όνομά της από τη μονή που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, πολύ γνωστή σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ δημοφιλές τουριστικό φέρετρο, συνυφασμένο με το κέφι και παρέχοντας κάθε άνεση και πολύ όμορφες παραλίες. Σε αντίθεση με το βορρά, οι παραλίες στο νότο είναι πιο άγριες, απομονωμένες και γνωστές για τα βαθιά γαλαζοπράσινα νερά τους. Βρισκόμαστε στο Βοηδομάτι ή Βουηδόματο, στις νότιες απότομες πλαγιές των Αστερουσίων. Στο σημείο αυτό εκβάλλει το απροσπέλαστο φαράγγι του Μεσοσφήνη. Στην έξοδο του φαραγγιού σχηματίζεται μια μοναδική παραλία με χοντρή άμμο και καταγάλανα νερά και ένα τεράστιο υποθαλάσσιο σπήλαιο. Χαρακτηριστικές όμως είναι και οι σπηλιές επάνω στην παραλία. Το φημισμένο Άγιο Φάραγγο των Ασκητών. Για να έρθετε ως εδώ, θα πρέπει είτε να διασχίσετε το φαράγγι των Αγίων, όπου θα συναντήσετε μεγάλες σπηλιές που ζούσαν οι ασκητές, ή να πάρετε καϊκάκι από τα κοντινά χωριά. Οι τρεις εκκλησίες είναι ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός στα νότια του νομού Ηρακλείου, θυσμένος στην έξοδο του επιβλητικού φαραγγιού του Αμπά με τον καταπληκτικό καταράκτη ύψους σχεδόν 145 μέτρων. Η περιοχή Πρέβελη βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα νότια του Ρεθύμνου. Στην έξοδο του ποταμού που διασχίζει τα φαράγγια της περιοχής σχηματίζεται μια αμμουδερή παραλία με βοτσαλωτό βυθό και πολύ δροσερά νερά. Η φύση έχει δημιουργήσει μαγικά τοπία στην Κρήτη. Ωστόσο ο άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει τη δύναμη του νερού με τελείως διαφορετικό τρόπο.
τα υδάτινα πάρκα είναι πολλά στην Κρήτη. Εμείς βρεθήκαμε στις μεγαλύτερες και ταχύτερες νεροτσουλήθρες του νησιού με σκοπό να γλιστρήσουμε πάνω στο νερό από ύψος που ξεπερνά τα 23 μέτρα και να ζήσουμε στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Στο νησί λένε πως δεν αρκεί μία ζωή για να το δεις όλο. Το ίδιο ισχύει και για τα νερά του. Πήραμε μία μικρή γεύση σήμερα, σαν υπενθύμηση, πως το μόνο που χρειάζεται για να ζήσουμε τη μαγεία τους είναι να βρούμε τον χρόνο να βρεθούμε περιτριγυρισμένοι από το γαλάζιό τους.